οι εργαζόμενοι είναι εξουθενωμένοι με διπλωβάρδιες, με χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό. Και φυσικά η σημερινή Παγκόσμια ημέρα υγείας βρίσκει το δημόσιο σύστημα υγείας σε μια τροχιά ακόμα περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Η σημερινή κυβέρνηση, πατώντας σε ό,τι έχουν χτίσει όλες οι προηγούμενες, βήμα-βήμα, και η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και η κυβερνήση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβερνήση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, οι προηγούμενες έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να ιδιωτικοποιήσουν ακόμα παραπάνω το δημόσιο σύστημα υγείας. Η σημερινή κινητοποίηση δεν μπορεί να ειδωθεί αποσπασματικά από τις προηγούμενες που έχουν γίνει, από τις κινητοποίησεις ενάντια στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, στα οποία η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα νοσοκομεία είναι ενάντια. Και φυσικά δεν μπορεί να ειδωθεί αποσπασματικά από την απεργία, τη γενική απεργία για την οποία δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στις 17 του μήνα, παρά το ότι οι πλειοψηφίες της ΑΔΕΔΗ, οι παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν να γίνει απεργία, εμείς προσπαθούμε με αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματείων να συμμετέχουμε όλοι οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων μαζί με τους συναδέλφους μας από τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά με τα ιδιαίτερα αιτήματα για δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για καμία πληρωμή των ασθενών. Μετά τη σημερινή κινητοποίηση, συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Προετοιμάζουμε την απεργία στις 17 του μήνα με συγκέντρωση 10.30 στο Δημοτικό Θέατρο.